Είναι εύκολο να μου στείλετε ό,τι στείλετε και στον προηγούμενο ακριβώς, την παραγγελία όπως ήτανε. Άιντε! Όχι ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνεις, είσαι καλά, είσαι καλά, είσαι καλά. Αν ακούτε τίποτα φτιαρίσματα απ' έξω, είναι επειδή μου σκάβουν το λάκκο από το σπίτι μου. Για μια ακόμη φορά κάνουν έργα, μιλάμε από τις καλύτερες γειτονιές. Τι να λέμε τώρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Και αν δεν είσαστε καλά, γι' αυτό έχετε έρθει σε αυτό το βίντεο για να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση όσο πιο πολύ μπορώ. Στο σημερινό μας βίντεο λοιπόν θα κάνουμε παραγγέλλον την κεμπροστινός μου, καραντίνα edition, edition του καθόμαστε σπίτι, edition του μένουμε σπίτι και παραγγέλνουμε μα θέλουμε από delivery να φάμε απ' έξω. Άμα ρε παιδάκι μου σαν και εμένα και δεν μπορείς να μαγειρέψεις, δεν θες να μαγειρέψεις, δεν έχεις διάθεση να μαγειρέψεις, με ασφαλή τρόπο παραγγέλνεις delivery online. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε ουσιαστικά ένα τύπου part 3 του παραγγέλλον την κεμπροστινός μου. Έχουμε κάνει παραγγέλλον την κεμπροστινός μου part 1, έχουμε κάνει παραγγέλλον την κεμπροστινός μου part 2 και τώρα έχει έρθει η ώρα να κάνουμε το delivery edition, παύλα καραντίνα edition, παύλα καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Αν δεν με ακολουθούσε στο Instagram, μπορείς να πάτε να με ακολουθήσεις τώρα, γιατί κάθε μέρα με τη μέρα μεγαλώνουμε εκεί πέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτό το family, το Mariana GRFLD family, η φαμίλια του Instagram, μεγαλώνει όπως και εδώ πέρα στο YouTube έτσι. Μπορείς επίσης να μου κάνεις ένα subscribe, άνθρωπέ μου, για να καταφέρω κι εγώ να φτάσω στους 80.000 subscribers. Μπορείς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ μου σκάβουν το λάκκο από το σπίτι μου. Μια ζωή την έχουμε, παιδιά. Να σε ενημερώσω ότι στο τέλος του βίντεο επίσης θα δεις και το προηγούμενο ακριβώς βίντεο που γυρίσαμε εδώ πέρα σε αυτό το μεγάλο κανάλι. Το οποίο ήταν. Δοκιμάζω το καλύτερο delivery της περιοχής μου. Προφανώς και θα έχει να κάνει με delivery, παιδιά. Μην καταλαβαίνόμαστε τώρα μεταξύ μας. Πλέον έχουμε αναπτύξει ένα άλλο connection εδώ πέρα μέσα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Τώρα είναι 11 και 22, βλέπεις, δεν έχω αλλάξει τα πετσαρία. Όχι, για να μην μου λέτε ότι βαριέμαι και πάρα πολύ εύκολα. Θα πάρω λοιπόν τηλέφωνο σε μια καφετέρια πάρα πολύ κοντά στην περιοχή μου, το οποίο είναι βασικά takeaway, δεν είναι ακριβώς καφετέρια. Καταλαβαίνεις τέλος πάντων, και θα τους πω να μου στείλουν ό,τι και στον προηγούμενο. Βασικά, μετά από τόσα part, το part 1 και το part 2 που έχω κάνει σε αυτό το βίντεο, νομίζω ότι πλέον το έχω ξεπεράσει το πρόβλημά μου και το κόλλημά μου, το ότι ντρέπομαι. Μιλάω πολύ γρήγορα. Με συγχωράτε, παιδιά, ελπίζω να μπορέσετε να με ακολουθήσετε. Ελπίζω να μην φάμε κανένα άκυρο και με βρίσουνε. Τέτοιες μέρες που είναι. Και λογικό. Λοιπόν, βρήκα την υποψήφιο θύμα μας, καφετέρια μας τέλος πάντων. Τώρα μόλις θα καλέσω, θα σας βάλω σε ανοιχτή ακρόαση για να ακούτε τι λέμε. Θα σηκώσουμε, τι θα γίνει. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μια παραγγελία θέλω να κάνω. Παρακαλώ, πείτε. Είναι εύκολο να μου στείλετε ό,τι στείλετε και στον προηγούμενο ακριβώς, την παραγγελία όπως ήτανε. Ναι, είναι για το YouTube, για ένα βίντεο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Καλή τύχη λοιπόν. Ευχαριστώ. Ωραία, να σας πω κατευθείαν το ποσό ή να σας πω και τι πρέπει να πω. Κατευθείαν το ποσό και θα σας πω τη διεύθυνση. Ωραία, μισό λεπτάκι να το βρω. Ναι. 5-10. Οκ, εντάξει. Η τύπη είναι πλήρως ενημερωμένη, παιδιά, για την επικαιρότητα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Εντάξει, τουλάχιστον δεν έγινε πάρα πολύ ρεζίλη και θα είμαστε, νομίζω, κομπλέ. Ωραία, λοιπόν, 5 ευρώ και 10 λεπτάκια. Η κοπέλα, παιδιά, ήταν ενημερωμένη 100%. Μου λέει και η γλυκούλα. Καλή τύχη, λοιπόν. Μπορεί να δει κιόλας αυτό το βίντεο κάποια στιγμή. Ελπίζω να το δει κάποια στιγμή αυτό το βίντεο, έτσι για να σου φτιάξει λίγο η μερούλα και εκείνη τη καημενούλα. Οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα φαντάσου δουλεύουν, είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο. Νομίζω καταλαβαίνόμαστε. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα περιμένουμε να έρθει λοιπόν η παραγγελίουλα μας για να δούμε τι περίχε αυτά τα 5 ευρώ και 10 λεπτά μέσα. Τι είχε παραγγείλει ο προηγούμενος με 5 ευρώ και 10 λεπτά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα τι έγινε εδώ πέρα. Απολυμμένουμε, παιδιά, τα χεράκια μας. Πείτε με υπερβολική, πείτε μου ό,τι θέλετε, αλλά προσέχουμε για να έχουμε. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Λοιπόν, με γαντάκια παρέλαβα, όπως καταλάβατε, την παραγγελία και τη μετέφερα όλη αφού την απολύμανα σε πιατάκι. Και απολύμανα φυσικά και τα ποτηράκια μας. Λοιπόν, η παραγγελία είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε. Αυτά εδώ πέρα τα δύο ποτηράκια. Και το πιατάκι αυτό εδώ πέρα με ένα κρουασάν βλέπουμε. Λογικά, κρουασάν σοκολάτα ελπίζω να είναι. Αυτό δεν χρειάζεται να υποθέσουμε, είναι ένας φυσικός χυμός πορτοκάλι. Και αυτό θέλω να πιστεύω ότι είναι ένας καπουτσίνο διπλός, σκέτος. Ας βγάλουμε λοιπόν τα γάντια μας, ας απολυμάνουμε τα χεράκια μας, για να ξεκινήσουμε να τρώμε. Ξεκινάμε με τον απόλυτο φυσικό χυμό πορτοκάλι. Κοίταξε, τώρα λογικό είναι δεδομένη τη κατάσταση να έχει αυξηθεί πάρα πολύ η πώληση πορτοκαλάδες και πορτοκαλιών, βιταμίνη C κτλ. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν αυτό το trend και θα πιούμε αυτό εδώ πέρα τον υπέροχο φυσικό χυμούλι. Mm.
Έχω πάρα πολύ καιρό να πιω φυσικό χυμό πορτοκάλι. Και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και ήρθε η ώρα να ανοίξουμε αυτό εδώ πέρα να πούμε τι έχει μέσα. Όχι ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Παιδιά, έχει σοκολάτα μέσα, ζεστή σοκολάτα. Έλα ρε φίλε, ήθελα καπουτσινάρα, ήθελα καφεδάρα. Δεν πειράζει, δεν έχουμε έρθει για να γκρινιάξουμε. Πρώτη μπουκιά κρουασάν, θέλω να πιστεύω ότι είναι κρουασάν σοκολάτας. Παιδιά, είναι όνειρο, όνειρο. Φιλαράκι, άλλο να στο λέω και άλλο να το τρως λιγνά. Άλλο να το βλέπεις και άλλο να το γεύεσαι. Ο προηγούμενος από εμάς, clearly, ήξερε τι έκανε και τι παρήγγειλε. Ας τον ευχαριστήσουμε λοιπόν γι' αυτό. Πάρα πολύ καλά έχουμε ξεκινήσει το πρωινό μας. Γερή, δυνατή, χοντρή. Όπως πρέπει. Αμαρτήσε μαζί μου και έλα. Έλα, 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 έλα. Αυτό το πράγμα έγινε, αμαρτήσαμε. Τώρα να σου πω την αλήθεια, εγώ να πιω σοκολατίζα δεν πολύ ψήνω με ζεστή σοκολάτα. Εγώ θα πρέπει να βλέπεις με τον κουντομάνικο. Έχω τα φώτα εδώ πέρα να πούμε που πάνω στη μάπα μου φωτίζουν τέλος πάντων και με ζεσταίνουν. Ζεστή σοκολάτα τώρα να πει να. Πορτοκαλαδίτσα. Άντε και να μην σας αφήσουμε την απορία αν ήταν καλή η σοκολάτα δεν ήταν, να πιούμε λίγο από αυτό. Αφού καθαρίσω πρώτα το στόμιο. Θα γίνω μικροβιοφοβική και πολύ το φοβάμαι αυτό για μας. Πόσο ωραία ζεστή σοκολάτα είναι αυτή. Ή όλα έχουν πολύ καλύτερη γεύση αν είσαι μέσα στο σπίτι σου από μόνο σου σε καραντίνα, επειδή ακριβώς είσαι 24 ώρες 24 ώρες σπίτι σου, ή αυτό είναι ό,τι καλύτερο ζεστή σοκολάτα έχω πιει ποτέ στη ζωή μου. Πρωινό τσεκ! Μεσημέριασε που λέτε λοιπόν, παιδιά, η ώρα έχει πάει 1:15, οπότε νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα για να φάμε μεσημεριανούλε. Εσείς τι λέτε. Για μία ακόμη φορά το μεσημέρι με πιάνουν πάρα πολύ λιγούρες για πίτσα, ρε σιγαμότο. Πρέπει κάπως να το βελτιώσουμε τώρα αυτό το πραγματάκι, αλλά για αυτό το βίντεο δεν θα το κάνουμε. Θα παραγγείλουμε πιτσόνι. Πάμε λοιπόν να πάρουμε στην πιτσαρία εδώ πέρα της περιοχής μου, την οποία δεν έχω ξαναπαραγγείλει ποτέ από εκεί. Καλούμε τώρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Μια παραγγελία θέλω να κάνω. Παιδιά, φάγα μάκυρο εν ολίγης. Μήπως δεν γίνεται αυτό. Γενικά είναι λίγο κνευρισμένος ο τύπος. Ακούστηκε λίγο κνευρισμένος αρκετά. Δεν πειράζει. Πάμε στη δεύτερη μας επιλογή. Συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά. Καλησπέρα σας. Μια παραγγελία θέλω να κάνω. Παρακαλώ. Θα ήθελα να μου στείλετε ό,τι στείλετε και στον προηγούμενο που έκανε παραγγελία. Προηγούμενο. Ναι, ναι. Μισό λεπτάκι. Μάλιστα. Να ρωτήσω αν γίνεται γιατί είμαι καινούργια. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Ο προηγούμενος παραγγείλει δύο πίτσες. Θέλετε κι εσείς δύο πίτσες? Ναι, 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 τις ίδιες ακριβώς. Ωραία, σε 30 λεπτά θα είναι εκεί. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τι άλλο θα κάνω, ρε παιδιά, δηλαδή ειλικρινά, τι άλλο θα κάνω. Τουλάχιστον ξέρουμε ότι είναι δύο πίτσες. Οκ, okay, δεν θα τις φάω και τις δύο προφανώς, μόνη μου. Θα αφήσω καμία για την οικογένειά μου εδώ πέρα. Οπότε περιμένουμε να έρθει η παραγγελία να δούμε τι ακριβώς πίτσες παρήγγειλανε οι προηγούμενοι. Τουλάχιστον ξέρω ότι δεν είναι μόνο ενόμολη που στις 1:15 τώρα η πίτσα. Περιμένουμε να έρθει. Άνθρωπέ μου, πού είσαι, πεινάμε! Ήρθαν οι πιτσούλες μας! Είστε έτοιμοι γι' αυτό? Τι είχε αυτή η πίτσα μέσα? Λοιπόν, βλέπω μανιτάρι, βλέπω μπέικον, βλέπω τυρί. Έχουμε και δεύτερη μας πιτσούλα εδώ πέρα. Τι έχει μέσα, βλέπετε? Έχει κρεμμύδι! Κάπως πρέπει να μας απαλλάξει από αυτό το κακό των κρεμμυδιών. Λοιπόν, θα φάω πρώτα ένα κομματάκι από αυτήν εδώ πέρα με το κρεμμύδι για να τελειώνει η κατάσταση. Εντάξει, έχουν κάτι κομματάρες τεράστιες. Τι είναι αυτό εδώ πέρα τώρα? Ωραία πίτσα, παιδιά. Ωραία πίτσα. Ευτυχώς είναι εδώ η μάνα μου. Να με δει τι έχω κάνει εδώ πέρα στην κουζίνα της. Τίποτα, τα κρεμμύδια να μην είχαμε, καλά θα ήμασταν. Έλα, δύο κομμάτια και καλά μας ήτανε. Έχει μείνει και λίγο leftover από το κρεμμύδι. Αχ, τι ωραία σχήμα, σαν Pac-Man είναι αυτό εδώ πέρα τώρα. Έλα, θα σου κλέψω και σένα, αδελφούλα, ένα. Ωχ, ρε, αυτό είναι μεγάλο, είναι χοντρό. Λοιπόν, αυτό εκ πρώτης όψεως μου μοιάζει πολύ basic και πολύ ξενερωτάκι, αλλά βλέπω ότι εδώ πέρα στην ακρούλα έχει μια γέμιση. Ένα αλφα γέμισμα το έχει, λίγο γεμιστούλι το πράγμα. Το υπόλοιπο βέβαια είναι αδύνατο. Can't relate. Μια πιπερίτσα από πάνω την ήθελα. Ένα κοτοπουλάκι, ένα καλαμποκάκι. Κάτι, αδελφέ μου. Για να δούμε λοιπόν τι έχει γέμιση μέσα. Νομίζω ότι έχει Φιλαδέλφια μέσα αυτό εδώ πέρα. Θες ένα κομμάτι από αυτή? Θέλω μάλλον ένα κομμάτι από εκεί. Να προτιμάτε τις πίτες με Φιλαδέλφια στο στεφάνι. Μια ζωή την έχουμε, ας χοντρίνουμε όλοι. Ό,τι καλύτερο. Πολύ καλή, ε. Παιδιά, σκάσαμε. Το ξέρω, είναι το χειρότερο κακούργημα αυτό να ενώνεις δύο πίτσες σε ένα κουτί. Κακό. Αλλά ειλικρινά νομίζω ότι θα το καταλάβατε κι εσείς. Δεν παλεύετε άλλο αυτή η κατάσταση με το φαΐ. Κοίτα εδώ. Το βλέπετε. Πα, χάλια. Άντε να φάμε άλλο ένα κομματάκι ακόμα. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Λοιπόν, θεωρητικά τα πήγαμε πάρα πολύ καλά για μεσημεριανό. Εντάξει, δεν είναι και η νούμερο ένα επιλογή σε πίτσα. Δεν είναι η go-to πίτσα, αλλά τουλάχιστον θα φάει πολλοί κόσμος. Μα αρχίσουν και μαζεύονται τώρα σπίτι άτομα που έχουν πάει στη δουλειά και θα γυρίσουν. Θα το δουν αυτό και θα ευχαριστηθούν. Μπορεί και όχι. Μπορεί και να μην το μάθουν καν. Μπορεί να μείνει κανένα απολύτως κομμάτι μέχρι τότε.
Εμείς σημασία έχει ότι φάγαμε καλά για μεσημεριανό. Αυτό είναι που μετράει στο τέλος της ημέρας. Το αν έχεις φάει καλά όλη την υπόλοιπη μέρα. Καλά τα λέω ρε παιδιά. Καλά τα λέω. Αυτά. Τα λέμε στο βραδινό. Τα λέμε στο βραδινό. Γεια. Έχει έρθει η ώρα του βραδινού μας, παιδιά. Επιτέλους. Αγάπη μου. Ναι, μωρό μου. Θέλω να σου πω ένα σχόλιο που μας γράψανε σε προηγούμενο βίντεο. Για πες. Ότι ο Μπάμπης φαίνεται, λέει, ότι συσυχαίνεται όταν έχει το βράδυ. Το καταλάβανε. Τώρα. Τώρα πώς θα φάμε για βραδινό, ότι έφαγε ο προηγούμενος. Δεν θα φάμε. Λοιπόν, θα παραγγείλουμε σε κρεπερί. Θα πάρουμε τηλέφωνο, τηλεφωνική παραγγελία σε κρεπερί. Να τους πούμε να μας φέρουν ό,τι και στον προηγούμενο. Ωραία. Οκ. Okay. Ναι. Πεινάς. Πολύ. Χαίρομαι γι' αυτό. Δεν συχαίνομαι τώρα. Πεινάω. Κάτσε να δεις τι κρέπα θα έχει. Μπορούμε να βάλουμε κρέπα σοκολάτα μανανά. Πω, θα πεθάνω, φαντάζεσαι. Θα τη φας, μωρό μου. Θα πάρουμε λοιπόν τώρα τηλέφωνο την κρεπερί. Να δούμε τι θα μας στείλει. Πάμε. Και θες μαζί μας. Διαπέκτηκε μεγάλη βλακεία τώρα. Κανονικά τώρα θα έπρεπε να δει στο σημείο που τους παίρνουν τηλέφωνο τους ανθρώπους και τους κάνουν την παραγγελία. Αλλά η Μαρία είναι τόσο έξυπνη που νόμιζε ότι είχε πατήσει το κουμπάκι εγγραφής και δεν το είχε πατήσει. Εν ολίγης αυτή τη στιγμή που με βλέπετε έχουμε φάει ήδη, έχουμε χορτάσει και έχουμε σκάσει. Οπότε συγγνώμη, δεν θα το δείτε αυτό. Και πάλι χίλια συγγνώμη, το ξέρω κι εγώ μου τζώνω τον εαυτό μου. Καρέγα αυτό το χοροπίδημα πάλι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μας άφησε ο Deliveras. Όπα! Τι! Περίμενε, να το απολυμάνουμε πρώτα. Περιμένετε εσείς. Παιδιά, οι κρέπες ήρθανε! Και λέω οι κρέπες, γιατί ήταν τρεις οι κρέπες. Είναι ακόμα τρεις οι κρέπες. Μπορεί και να μην μείνει καμία. Θα σου πω κάτι. Έλα. Τι γράφουν πάνω. Α, γράφουν πάνω τι είναι. Αυτή γράφει ΦΠΑ. Έλα, ρε μωρό μου, τι ΦΠΑ. Στραβώσεις, σε φέτα γράφει. Άιντε! Το ένα γράφει φέτα, το άλλο γράφει πορ και το άλλο είναι κενό. Τι είναι το πορ, πορτοκάλι. Δεν ξέρω, μωρό μου, δεν ξέρω. Εγώ να ανοίξουμε να φάμε, να φάμε. Άνοιξε αυτήν εδώ πέρα. Α, θέλουμε πιάτο. Θέλουμε πιάτο. Περιμένετε. Η άλλη είναι αλήθεια πορτοκάλι τώρα. Μωρό μου, δεν ξέρω, θα δούμε τι είναι. Πάει, θα πάει. Είναι κρέμα πορτοκάλι. Όχι, δεν πάει κρέμα με πορτοκάλι. Γιατί δεν πάει σοκολάτα με πορτοκάλι. Να μα πεινά όλα τα τρώω. Λοιπόν, νομίζω έχει έρθει η ώρα να σας δείξουμε τι θα φάμε. Μωρό, δεν τους έχω δείξει καν τι θα φάμε. Αυτή εδώ πέρα είναι η δικιά μου κρέπα. Του Μπάμπη, κοιτάξτε παιδιά, ξεχυλίζει τυρί. Όπα. Του Μπάμπη έλεγα, ξεχυλίζει τυρί. Η δικιά μου είναι σκέτη. Μωρό, μου ανταλλάσσουμε. Έχει ντομάτα. Φέρε την κρέα πιο κοντά σου, θα γίνουμε χάλια. Έχει κάποιο είδο τυριού. Ουγγαρέζα έχει. Ξέρω εγώ μόνο από πού είναι. Λοιπόν, η δικιά μου ξεκάθαρα έχει φέτα, σε όποιον δεν το κατάλαβε πιο πριν. Λοιπόν, και εμένα έχει ντομάτα και έχει και πιπεριά. Αυτό τι είναι εδώ, μαγιονέζα ίσως. Μαγιονέζα είναι. Μαγιονέζα έχει μέσα. Εμένα είναι μια χωριάτικη σαλάτα, χωρίς την κάπαρη, τυλιγμένη σε φιλοκρέπας. Το λιγουρεύω λίγο το δικό σου, το ψιλολυμπίζω με τα μπονάκι βλέπω. Να δοκιμάσω λίγο, αγάπη μου. Λοιπόν, εγώ σου θες. Πω πω. Ωραία. Είναι βρωμιά. Ενώ είναι ωραίο, αλλά βρωμιά χοντραίνει, παχαίνει. Έλα μόνο, σιγά. Να φάω λίγο ακόμα. Αυτή εδώ πέρα είναι η τρίτη και τελευταία μας κρέπα. Ξεκάθαρα έχει σοκολάτα μέσα. Ξεκάθαρα πολύ φίλος μου ο προηγούμενος. Ξεκάθαρα δεν ξέρουμε τι σημαίνει πόρ. Η βλακή θα τη μοιραστούμε τώρα. Εγώ α πούμε αυτή. Θα τη φάω εγώ μόνη μου. Περιμένει λίγο, δεν μπορώ να φάω τίποτα. Είναι σοκολάτα μωρό μου. Πάντα υπάρχει χώρο για σοκολάτα. Κάτι είναι αυτό, ε. Ναι. Παιδιά, είναι σοκολάτα φράουλα. Μόνο αυτό είναι. Καλή είναι. Ναι, με. Κοιτάξτε εδώ τώρα πράγμα. Όποιος έχει μείνει μέχρι αυτό το λεπτό του βίντεο, βασανιστείτε άγρια πλάσματα. Μυστήρια πλάσματα. Μυστήρια πλάσματα. Άγρια πλάσματα. Πω, τραβήκατε από μέσα. Κλείστο. Ευτυχώς που δεν πεινάγαμε πολύ, μωρό μου. Όχι, αγάπη μου, καθόλου. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Mm-hmm. Άμα σας άρεσε, μπορείτε να μας γράψετε από κάτω ένα οποιοδήποτε σχόλιο θα. Ό,τι γουστάρετε. Ναι, ό,τι πιστεύω ότι μας έφτιαχνε τη μέρα και εμάς και εσάς γενικώς. Μαριά να τα διαβάζει, εγώ εντάξει. Παιδιά και ο Μπάμπης μπαίνει και τα διαβάζει που και που. Τον έχω πιάσει, μου έχει πει ορισμένα. Εγώ τον έλεγα. Μέχρι την επόμενη φορά να κάνεις αυτό που σου αρέσει εσένα και μόνο εσένα. Mm-hmm. Και εμείς θα τα πούμε πολύ. Σύντομα. Πολύ σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα. Φιλάκια. Γεια, φιλιά, να είστε καλά.